πρωταθλήτρια καράτε Έλενα Χατζηλιάδου ξεκίνησε από την Κατερίνη και έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία και μας έκανε υπερήφανους. Οι διακρίσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, εντός και εκτός τυχών. Στη συλλογή της έχει 3 διαθέσιμα μετάλλια σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Από το πρώτο μου παγκόσμιο πρωτάθλημα μέχρι και τώρα δεν υπήρξε στιγμή που έχω χάσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντα δίπλα σου ο πατέρας σου και προπονητής σου ταυτόχρονα, έτσι. Ναι, είναι πατέρας μου, προπονητής μου και πολλά άλλα ταυτόχρονα πράγματα. Είναι ο μασέρ μου, ο ψυχολόγος μου, ο νεροκουβαλητής μου. Έχει πάρει το χαρακτήρα μου, είναι επίμονη. Δουλεύει πάνω σε αυτό που έχει βάλει στόχο. Δεν έλειψαν και οι δυσκολίες που μέσα από αυτές, όπως λέει, απέκτησε αξέχαστες εμπειρίες. Ο πατέρας μου δεν είχε ποτέ την οικονομική άνεση να με βοηθήσει τόσο ώστε να καλύψω τα πάντα. Οι δυνατότητες δικές μας δεν ήταν να έχουμε τόσο μεγάλους στόχους και τελικά τα καταφέραμε. Στα 19 μου τελείωσαν οικονομικοί πόροι, οπότε τότε αναγκάστηκα και έφυγα στη Γερμανία για να δουλέψω σαν φυσικοθεραπεύτρια εκεί πέρα. 3 χρόνια δούλευα σε μια κλινική αποκατάστασης. Θέλα πάρα πολύ να το παλέψω και ευτυχώς ο Θεούλης με βοήθησε και τα κατάφερα. Ετοιμαζόμαστε και για τους Ολυμπιακούς του 2020. Την ετοίμαζα από τότε που ήταν μωρό. Είναι μεγάλο όνειρο, αλλά πιο πολύ είναι και επιβίωση. Για το 2020 εν ώψη Ολυμπιακών, θα πρωταγωνιστήσω σε μία ταινία, ντοκιμαντέρ τύπου. Είναι για τη ζωή μου, για το πώς ήταν η ζωή μου και πώς τα έχω καταφέρει και πώς έχω κατακτήσει τον κόσμο με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα. Είναι πραγματικότητα, αληθινή ιστορία. Οπότε θα σε δούμε και σε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Ναι.